Σε καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο από το Stavros Fit Nations, ένα βίντεο προπόνησης για αμαία σε αμαξίδιο και όχι μόνο. Και όταν λέω όχι μόνο, αυτό το βίντεο μπορεί να αναφερθεί και σε άτομα τα οποία έχει συστήσει ο γιατρός προπόνηση με σκοπό να μειώσουν τα επίπεδα του σαχάρου στο αίμα, με σκοπό να βελτιώσουν την κινητικότητά τους, αλλά δεν μπορούν να γυμναστούν εύκολα διότι είναι υπέρβαροι ή υπερήλικες. Σύνιστατε λοιπόν και για αυτά τα άτομα, όπως επίσης και για άτομα τα οποία έχουν πάθει κάποιο ατύχημα και αναγκαστικά θα μείνουν σε αμαξίδιο για κάποιο καιρό και θέλουν να γυμνάζονται ώστε να μην χάσουν τη φόρμα τους. Και τα βίντεο αυτά των αρχαρίων επίσης, που λέγονται βίντεο για αρχάριους, είναι πάρα πολύ σημαντικά διότι φτιάχνουν νέα νευρομυϊκά μονοπάτια από τον εγκέφαλο στους μυς και σε κάνουν να έχεις καλύτερη επαφή με το σώμα σου, να νιώθεις καλύτερα τους μυς σου στην καθημερινότητά σου, σε καθημερινές κινήσεις και να βελτιώσουν την κινητικότητά σου και την ποιότητα ζωής σου σε περίπτωση που βρίσκεσαι σε αμαξίδιο. Επίσης, είναι το βίντεο που θα σε εισάγει στην προπόνηση και θα σε οδηγήσει στο επόμενο επίπεδο που θα είναι τα βίντεο προπόνησης για αμαία σε αμαξίδιο μέσου επίπεδου και προχωρημένου επίπεδου που θα δείξω ασκησάρες. Στο μέσο επίπεδο θα αφήσουμε τα λάστιχα και θα πιάσουμε βάρη. Οπότε καλό είναι να ξεκινήσεις από εδώ ώστε να το χτίσουμε λίγο για κάνα μήνα και να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Αν βλέπεις πρώτη φορά βίντεο μου, μπορείς να πατήσεις το subscribe και να εγγραφείς στο κανάλι μου και το καμπανάκι για να σου έρχονται ενημερώσεις για τα βίντεο που ακολουθούν. Όπως επίσης να με ακολουθήσεις στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram για να μου στέλνεις μηνύματα με ερωτήσεις σχετικά με τα βίντεο που ανεβάζω ή κάποιες προτάσεις με βίντεο που θα ήθελες να δεις από το κανάλι μου. Να μην τα πολυλογούμε λοιπόν. Προπόνηση πλάτης. Ξεκινάμε πάντα με το ζέσταμα, το οποίο έχω παραθέσει στο πρώτο βίντεο προπόνηση αρχαρίων για ώμους. Παραθέτω το link επάνω για να μπορείς να το βρεις εύκολα. Και όπως πάντα στις περιγραφές του βίντεο θα βρεις την προπόνηση, πόσα σετ, πόση ξεκούραση ανάμεσα στα σετ, στις ασκήσεις, τα πάντα αναλυτικά. Να πω εδώ και πάλι για άλλη μια φορά ότι στο τέλος, μόλις κλείσω τις προπονήσεις για αρχάριους, θα φτιάξω και ένα βίντεο που θα εξηγώ πώς θα χρησιμοποιήσεις και πώς θα συνδέσεις αυτές τις προπονήσεις στις μικρές ομάδες μεταξύ τους, πώς θα τις συνδυάσεις μέσα στη βδομάδα, αν θες να κάνεις 3 φορές προπόνηση ή 5, για να μπορεί να είναι εύστοχο και να μπορείς να κάνεις την προπόνησή σου με επιτυχία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη άσκηση για σήμερα, άσκηση για πλάτη. Όπως βλέπεις, έχω περάσει λοιπόν το σκουπόξυλο, ένα σκουπόξυλο από το λάστιχο. Το λάστιχο το έχω δέσει κάπου ψηλά, ακριβώς επάνω από το κεφάλι μου και μάλιστα το έχω κάνει τρία δεσίματα ώστε να γίνει πιο κοντό για να μπορώ να έχω μεγαλύτερο εύρος κίνησης. Δηλαδή να μπορώ να τεντώνω τα χέρια μου στην άσκηση που ακολουθεί, η οποία δεν είναι άλλη από την pull down σε τροχαλία και στη συγκεκριμένη περίπτωση αντί για τροχαλία χρησιμοποιώ το λάστιχο. Pull down, δηλαδή έλξης. Και να τη δείξω. Πιάνω το σκουπόξυλο σε άνοιγμα λίγο πιο μακρύ, λίγο μεγαλύτερο άνοιγμα από το άνοιγμα των ώμων μου. Και ξεκινάω κρατώντας το στήθος μου έξω, ώστε να μπορέσω να κρατήσω όσο πιο πολύ γίνεται την πλάτη μου ευθεία, όσο μου το επιτρέπει και η κινητικότητά μου. Κρατάω λοιπόν στο άνοιγμα λίγο μεγαλύτερο των ώμων και ξεκινάω να τραβάω προς τα κάτω και μετά πλήρη έκταση επάνω, τεντώνω. Αναπνέω στο κατέβασμα, εκπνέω στο ανέβασμα. Και η άσκηση είναι αυτή. Προσοχή. Δεν πηγαίνω πιο κάτω από το άνω μέρος του στήθους μου. Βέβαια, εδώ το λάστιχο το έχω διπλώσει τόσο που δεν μου επιτρέπει. Ούτε φέρνω τους αγκώνες μου μπροστά με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι λάθος. Αυτό που κάνω μάλιστα για να μπορέσω να ενεργοποιήσω περισσότερο τους μυς της πλάτης και να απενεργοποιήσω τους μυς που συμμετέχουν σαν βοηθητικοί, δηλαδή δικέφαλους και πήχηση, είναι αντί να σκέφτομαι ότι τραβάω προς τα κάτω, αλλάζω λίγο τον τρόπο σκέψης μου και σκέφτομαι όχι τραβάω, αλλά πιέζω με τους αγκώνες. Οι αγκώνες είναι πολύ βασικοί όταν δουλεύουμε πλάτη, να τους χρησιμοποιούμε και να σκεφτόμαστε ότι πιέζουμε αγκώνες ώστε να ενεργοποιούμε περισσότερο το μεγάλο ραχαίο, τους μυς της πλάτης παρά τους δικέφαλους και τους πήχης που είναι βοηθητικοί μυς. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη άσκηση για την πλάτη. Πρώτη άσκηση για την πλάτη και θα δείξω μια παραλλαγή με το ένα χέρι για όσους δεν μπορούν να έχουν καλή κινητικότητα και στα δύο χέρια και μπορούν να δουλέψουν μόνο από τη μία πλευρά. Βγάζουμε το σκουπόξυλο και πιάνουμε το λάστιχο με το ένα χέρι, κρατάμε τον αγκώνα μας λίγο προς τα έξω και δουλεύουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε να δουλέψουμε με τη μία πλευρά, εάν έχουμε κινητικότητα μόνο στη μία πλευρά. Διαφορετικά μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς σκουπόξυλο και από τις δύο πλευρές, να αλλάξει μία από τη μία, μία από την άλλη. Πάμε τώρα να δείξουμε και την επόμενη άσκηση, την άσκηση 2, νούμερο 2 για πλάτη, η οποία πάλι θα γίνει στο ίδιο σημείο, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε το σκουπόξυλο, όμως θα χρησιμοποιήσουμε και τα δύο χέρια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε κλειστή λαβή. Η κλειστή λαβή διαφέρει στο ότι χτυπάμε διαφορετικές γωνίες στους μυς της πλάτης. Η πλάτη δεν είναι μια μεγάλη μυϊκή ομάδα, αλλά ένα σημείο με πολλές μυϊκές ομάδες μαζί, μικρές και μεγάλες, όπου εμείς αλλάζοντας την γωνία κάθε άσκησης και
και τον τρόπο που πιάνουμε την μπάρα, την τροχαλία, έχουμε διαφορετικά ωφέλη. Τώρα λοιπόν κλειστή λαβή και οι αγκώνες μας δεν είναι ανοιχτοί, αλλά κοιτάζουν μπροστά, το αντίθετο από ό,τι πριν, και ξεκινάω και τραβάω πάλι μέχρι να πάνε οι λαβές μου μέχρι το άνω μέρος του στήθους. Πάλι έχω το στήθος μου έξω για να κρατάω την πλάτη μου ευθεία και αυτή είναι η δεύτερη άσκηση για πλάτη. Τρίτη άσκηση λοιπόν για πλάτη για σήμερα και ισοδυναμή με την κοπηλατική με μπάρα. Έχω βάλει, όπως θα δείτε, το λάστιχο δεμένο στο κολονάκι, διπλό και τριπλό, και έχω περάσει πάλι το σκουπόξυλο, όπου το πιάνω πάλι με το ίδιο εύρος λαβής, δηλαδή λίγο πιο ανοιχτό από το ύψος των ώμων, και όπως είμαι κρατάω πάλι το στήθος μου έξω για να διατηρήσω την πλάτη ευθεία και ξεκινάω και τραβάω, αυτή τη φορά χαμηλά, όσο πιο χαμηλά μου επιτρέπει η κίνησή μου στην κοιλιά. Όχι ψηλά, όχι στο στέρνο, όχι στο στήθος, και οι αγκώνες μου κοιτάζουν να είναι όσο πιο κοντά στο σώμα για να δουλέψω την πλάτη, γιατί όσο πιο πολύ τους ανοίγω δουλεύω με τους πίσω ώμους, την πίσω μοίρα δελτοειδών. Ξεκινάω λοιπόν και η άσκησή μου είναι αυτή. Τεντώνω μπροστά και τραβάω. Έχω πάλι δέσει διπλό και τρίδιπλο το λάστιχο για να μπορώ να έχω καλό εύρος κίνησης και καλή αντίσταση. Και αυτή ήταν η τρίτη άσκηση για σήμερα. Τελευταία άσκηση για σήμερα, η οποία ισοδυναμεί με την κοπηλατική με αλτήρα. Δουλεύουμε με ένα χέρι και αυτή τη φορά πάλι είναι δεμένο κάτω το λάστιχο. Κρατάω τη μία πλευρά από το αμαξίδιο για να είμαι σταθερός, η πλάτη ευθεία όσο γίνεται, το στήθος έξω, και ξεκινάω να τραβάω με το χέρι προς τα πίσω. Θυμίζω και πάλι ότι πρέπει να συγκεντρώνομαι, όχι ότι τραβάω, αλλά ότι κάτι υπάρχει πίσω από τον αγκώνα μου και εγώ το σπρώχνω και προσπαθώ να έχω υπερέκταση του αγκώνα, αν αυτό είναι εφικτό και μου επιτρέπει η κίνησή μου. Δηλαδή ο αγκώνας μου να πηγαίνει πίσω από το σώμα μου, να μην σταματάει εδώ, γιατί πάλι εκεί επικεντρώνω πιο πολύ στο δικέφαλο. Όσο πιο πίσω μπορώ, αν είναι σκληρό το λάστιχο παίρνω πιο ελαφρύ. Να ξέρετε ότι τα λάστιχα αυτά φθύρονται με τον καιρό και κόβονται, οπότε καλό να πάρετε από δύο αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα στο καθένα, δεν είναι και πολύ ακριβά. Και μόλις τελειώσω αλλάζω χέρι, κρατάω και δουλεύω με το άλλο. Άλλο ένα βίντεο προπόνηση για αμαία σε αμαξίδιο έφτασε στο τέλος του. Αυτή ήταν η προπόνηση πλάτης. Επαναλαμβάνω, θα βρεις πρόγραμμα στις περιγραφές του βίντεο. Και μένει άλλη μια προπόνηση για αρχάριους για στήθος και μετά να παρουσιάσω το πρόγραμμα, πώς θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά μέσα στη βδομάδα. Και μετά σιγά σιγά να μπαίνουμε στο πρόγραμμα για προχωρημένους. Βέβαια έχετε υλικό για ένα μήνα αφού τελειώσω, γιατί σας βάζω από κάτω στο πρόγραμμα για κάθε εβδομάδα ξεχωριστές παραμέτρους, ώστε να έχουμε πρόοδο και να μην σταματάμε ποτέ και να προσπαθούμε για το καλύτερο και για την ανάπτυξή μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σταύρος FitNations, μείνε συντονισμένος. Θα ήταν πολύ καλό να μοιράσεις αυτά τα βίντεο στα social media σου, ώστε να φτάσουν στα σωστά μάτια και στα σωστά αυτιά και να τα χρησιμοποιήσουν οι σωστοί άνθρωποι, όπου θα τους αλλάξει πραγματικά τη ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.